ήταν κατάμεστο χθες βράδυ το αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ στην Λευκοσία, στην παρουσίαση του βιβλίου της Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου με τίτλο «Ως αληθώς, η ζωή της Χαρίτας Μάντολες» από τις εκδόσεις Νεφέλη. Ο κόσμος δεν... τα καθίσματα δεν αρκούσαν. Ο κόσμος καθόταν στους διαδρόμους και στα σκαλοπάτια και πολύ όρθιοι, και ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια βιβλιοπαρουσίαση η χθεσινοβραδινή εκδήλωση. Και ήρθε ειδικά για αυτή την εκδήλωση ο Υφυπουργός Επικρατείας του ελλαδικού μας κράτους, ο κύριος Τέρενς Κουίκ, του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, του Πάνου του Καμένου. Σας μεταδώσουμε ευθύς αμέσως τι είπε, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Τέρενς Κουίκ. Δεν ξέρω σε ποιον από το μιλήσω, και πιστέψτε με, γιατί ίσως επειδή είμαι και εξωστρεφής, δεν ξέρω και ποιον από το αγκαλιάσω. Τι μου αρέσει να έχω αυτή την ανθρώπινη επαφή, βλέποντας ένα πολύ γεμάτο. Σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Το τηλεφώνημά σου έφτανε για να έρθω εδώ και να ευχαριστήσω και την Ευρυδίκη που έκανε αυτή την απίστευτη δουλειά. Η Ελλάδα είναι εδώ, ευχαριστώ. Είναι. Η Ελλάδα είναι εδώ. Εδώ στο βιβλίο που έγραψε η Ευρυδίκη είναι το πάντρεμα ιστορικών γεγονότων και προσωπικού αγώνα. Δεν τιμά και δεν δικαιώνει μόνο την εμβληματική φιγούρα της Χαρίτας Μάντολες, αλλά ταυτόχρονα διαμέσου των ιστορικών γεγονότων δίνει ένα μάθημα εθνικής ιστορίας στις νεότερες γενιές, και χαίρομαι που τις έχω εδώ τις νεότερες γενιές. Μέσα από το μυθιστόρημα οδηπορικό αποτυπώνεται ο βίος ξεριζωμός, η εισβολή, οι εκτελέσεις αμάχων, γυναικόπολων, οι αγνοούμενοι, ο πόνος, η προσφυγιά, αλλά ταυτόχρονα ξεπροβάλλει και η δύναμη ζωής και η ελπίδα για έβρεση, για επιστροφή, για δικαίωση, Χαρίτα. Θέλω να το ζήσεις αυτό. Θέλω να το ζήσεις. Στο πρόσωπο μου μιας γυναίκας σκεγραφείται μια ολόκληρη εποχή, και μέσα από τον αγώνα της καθρεφτίζεται η κάθε σύζυγος, η κάθε μάνα και ο κάθε πρόσφυγας της Κύπρου. Ο πολύπαθος αλλά περήφανος βίος της Χαρίτας Μάντολες είναι η περίτερη απόδειξη ότι όταν υπάρχει πίστη και αγάπη για την πατρίδα, τότε η ιστορία και η ταυτότητα ενός λαού δεν χάνεται. Πάντα νιώθω μια ιδιαίτερη συγκίνηση, και δεν ξέρετε τα λόγια ενός ομιλητή, αλλά και δέος όταν επισκέπτομαι την Κύπρο. Θα της βάλω το πρόσημο τη μαρτυρική Κύπρο, την πολύπαθη Κύπρο. Και παλαιότερα, όταν ασκούσα το δημοσιογραφικό μου επάγγελμα. Δεν το λέω λειτουργήμα, γιατί δυστυχώς έχει ξεφτύσει τις τελευταίες εποχές. Αλλά και ως τις μέρες μας, όπου εκπροσωπώ την έλεγχη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με εξαρτήτων Ελλήνων. Σήμερα όμως ήρθα εδώ, ήρθα στην Κύπρο, και γίνα λόγο παραπάνω, για να στηρίξω και να τιμήσω μια συγκλονιστική γυναίκα, που παρότι βίωσε με το χειρότερο τρόπο τον εφιάλτη της τουρκικής εισβολής τότε, το 1974, στάθηκε γενναία στα πόδια της και δεν σταμάτησε να αγωνίζεται έως και σήμερα για τη δικαίωση, την επιστροφή και την απελευθέρωση των κατεχόμενων αγαθών από την ιστορική κερίνια και την Καρπασία έως την Αμόχωστο και τον Απόστολο Ανδρέα. Χαρίτα Μάντολες, πάμε πίσω χρόνια. Είχα το προνόμιο να τη γνωρίσω προσωπικά, τόσο από τα δημοσιευτά μου αφιερώματα για τα κατεχόμενα της Κύπρου, αλλά και αργότερα ως εκπρόσωπος Αξιόπινων Ελλήνων και του πρόεδρου μας του Πάνου του Καμένου. Σήμερα, μετά από 40 χρόνια προσωπικού αγώνα της Χαρίτας Μάντολες, έχετε το βιβλίο «Ως αληθώς», για να θυμηθούν οι παλαιότεροι, για να μάθουν οι νεότεροι και να συνεχίσουν τον αγώνα για διεκδίκηση και επιστροφή στην πολύπαθή και κατεχόμενη γη, μια επιστροφή μέσα σε συνθήκες ελευθερίας. Ως εκπρόσωπος της νέας ελληνικής κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ως μέλος των Εξαρτητών Ελλήνων του Πάνου Καμένου, σας διαβεβαιώ ότι η Ελλάδα δεν στηρίζει έτσι απλά, στα λόγια μου, τον αδελφό λαό της Κύπρου. Είμαστε ξεκάθαροι όταν λέμε «δεν υπάρχει μισή ελευθερία»
Δεν υπάρχει μισή σκραβιά. Δεν υπάρχει λύση στο Κυπριακό αν δεν αποκατασταθεί με τις εγγύσεις του ΟΗΕ και της Ενωμένης Ευρώπης η πλήρης κυριαρχία, η πλήρης εδαφική ακεραιότητα και η πλήρης ανεξαρτησία. Και όπως τόνισε προχθές ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Κοκοτιάς, σε μια παρουσίαση βιβλίου του Άγγελου Συνδύμου για τα ελληνοτουρκικά, καμία λύση του Κυπριακού δεν είναι λύση αν δεν φύγει και ο τελευταίος Τούρκος των δυνάμεων της Αττικής. Και αυτό το μήνυμα το έστειλε μία εβδομάδα πριν πάει στην Άγκυρα. Σαφές μήνυμα. Ευχή μου. Η ζωή και το έργο της Καρίτας Μάνδελος, όπως αποτυπώνεται γραφεύεται μέσα στο βιβλίο, να αποτελέσουν ιστορική παρακαθήκη, πηγή έμπνευσης και φόρος ελπίδας για κάθε ξεριζωμένο χριστιανό. Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση είναι και θα είναι πάντα δίπλα σας. Συμπορευόμενοι με τις ίδιες ευαισθησίες, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια οράματα και με κοινή αγάπη για την πατρίδα, τη θρησκεία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Και σήμερα και ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει δώσει πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην αγαπημένη μου Θράκη. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη για την πολυλογία. Η Φρίκη και το Μακελιό, 21 Ιουλίου 1974, που ξεκλήρισε την οικογένεια της Χαρίτας Μάντολες, τον πατέρα της, τον σύζυγό της, τους γαμπρούδες της, τον ξαδερφό της, τον θείο της, 12 συνολικά άτομα, μαζική εκτέλεση από τον τουρκικό στρατό, 21 Ιουλίου 1974, στις ανατολικές παρυφές του Καραβά, εκεί στην Ελιά. Από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο μαρτύριο. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την χθεσινοβραδινή παρουσίαση του βιβλίου, του συγκλονιστικού βιβλίου της Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου, με τον τίτλο «Ως αληθώς στη ζωή της Χαρίτας Μάντολες», σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχουμε ήδη μεταδώσει την ομιλία που έκανε χθες, ερχόμενος ειδικά για την εκδήλωση, για την Χαρίτα Μάντολες, ο Υφυπουργός Επικρατείας της Ελλάδος, ο Τέρενς Κουίκ. Μιλάμε για τον Καραβά, για την Ελιά, και στις 6 Αυγούστου του 1974 ήταν η μέρα της άλωσης του Καραβά. 6 Αυγούστου του 1974, στη μεγάλη μάχη Μακελιό, Καραβά Λαπίθου, με την άλωση των δύο κομοπόλεων. Χθες ένας εκ των συνδιοργανωτών και μίλησε επίσης ο δήμαρχος του σκλαβωμένου Καραβά, ο κύριος Γιάννης Παπαϊωάννου. Να ακούσουμε μερικά από όσα είπε. Με τον ύπνο του άστρου στους ουρανούς ευγήκα που να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ. Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πολύ. Για 41 χρόνια βιώνουμε τις ανατροπές και τις συνέπειες μιας μεγάλης τραγωδίας του τόπου μας με τη σκέψη να γυροφέρνει σε πείσμα τον καιρό με επιμονή και πόνο σε κάθε γωνιά της κατεχόμενης γης μας. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου της Ευρυδίκης Περικλέως του Παπαδοπούλου «Ως αληθώς» σε διπλώνονται μνήμες, εικόνες τραγικές θύμησης σε μια πορεία με ένα ανηφορικό Γολγοθά και ένα βαρύ χρέος. Σε μια φορτουνιασμένη θάλασσα θα ταξιδέψει το καράβι της μνήμης μας απόψε. Με ένα ξεχωριστό τρόπο η συγγραφέας καταγράφει γεγονότα, προσθέτει χρώματα, δημιουργεί εικόνες. Εικόνες από τις φυσικές μορφές της περιοχής του Καραβά και της επαρχίας Κερίνιας, εικόνες από τα τραγικά γεγονότα του πολέμου του 1974. Ως αληθώς η ζωή της Χαρίτας Μάντολες. Μια πορεία, μια διαδρομή που ξεκίνησε από ένα πανέμορφο τόπο με τα κοριτσόπουλα, όπως αναφέρει η συγγραφέας, να ψήνονται στον υδρότα μέσα στο λιοπύρι, να γερνοβολάνε στην Αγία Γαλατερούσα, στον Άγιο Παντελεήμονα, στον Άγιο Αντώνιο και στον Άγιο Ευλάλιο, ερήπια και μικρή να είναι στην άπλα του Καραβά. Έπιασαν μετά Σβάρνα στα λουμινάρια του φάρου της Λάμπουσας και κατέβηκαν στο ακρογελιά της Ακρόπολης, όπου ο Κανάρης το 1821 πήρε από την περιοχή εφόδια και χρήματα για τον αγώνα του έθνους. Το μοναστήρι με την Παναγία της Αχαιροποίητου στα παράλια της Αρχαίας Λάμπουσας
και το μεγάλο πανηγύρι στις 15 και 16 Αυγούστου, μια δυνατή ανάμνηση και μια κρυφή προσευχή. Προβάλλεται με ξεχωριστό τρόπο η μορφιά του τοπίου, η πεδιάδα με τους καταπράσινους κήπους με τις λεμονιές, το δέσιμο του βουνού με τη θάλασσα, οι παραλίες του 5 μίλι, 6 μίλι, Ζέφυρος, Μαρεμόντε, τα εξωγικά κέντρα και η φιλοξενία των κατοίκων, η πλούσια ιστορία και πολιτιστική παράδοση. Και θέλει να δώσει το μήνυμα η συγγραφέας ότι κανείς δεν το πίστευε ότι αυτή η ανέμελη ζωή των κατοίκων, η ομορφιά του τοπίου, θα άλλαζε μέσα σε μια μέρα με ένα πρωτόγνωρο τραγικό τρόπο. 20 Ιουλίου 1974, το σκηνικό του πολέμου με τον όπεθρο και την καταστροφή. Η παραλία του 5 μίλι γέμισε από βατικά πλοία, ο ουρανός σκοτίνιασε από τις βόμβες των αεροπλάνων και οι φιλήσυχοι προοδευτικοί κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν να αντιληφθούν το μέγεθος και τις τραγικές συνέπειες ενός εφιάλτη που δεν τελείωνε. Τραγικές οι στιγμές, συγκλονιστικά τα γεγονότα. Για την ιστορία των 12 συμπατριωτών μας στο χωριό Ελιά γίνεται ευθενής αναφορά στο βιβλίο. 6 από αυτούς συγγενείς της Χαρίτας Μάντολες, ανάμεσά τους και ο σύζυγος της Ανδρέας. Οι άλλοι 6 συγγενείς της καρδιάς της και του κοινού αγώνα για να διακριβωθεί η τύχη τους. Για την Χαρίτα δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να περιγράψει κανείς το μεγαλείο του χαρακτήρα της. Μιλούν οι πράξεις της και η πολυδιάστατη προσφορά της. Άξια μάνα για τα δύο παιδιά της, την Ειρήνη και τον Γιάννο, που τον Ιούλιο του 1974 ήσαν 2 χρονών και 1 χρονού αντίστοιχα. Με φωνή κρυστάλλινη, δυνατή, στεντόρια, με πίστη στο δίκαιο, με αξιοπρέπεια, διεκδικεί και αγωνίζεται. Στα οδοφράγματα του Λίδρα Πάλα, στις πορείες, στα Λίμπια, στην Άχνα, στον Άγιο Κασιανό και σε χώρες του εξωτερικού, στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Ελλάδα. Κατάφερε να μάθει για την τύχη των αγαπημένων της προσώπων και του συζύγου της σε μια πορεία δύσκολη που κράτησε 34 χρόνια. Στις 19 Ιουλίου του 2008 στην εκκλησία του Αποστόλου Λουκά στον Άγιο Αθανάσιο, Λεμεσού κυδεύτηκαν τα οστά του πατέρα της νεόφυτου, του συζύγου της Ανδρέα και δύο γαμπρών της, του Θεόδωρου και του Φίβου. Στις 4 Απριλίου του 2009 γίνεται τρισάγιος στον τύπο Μακεδονίσας μαζί με τον αντεφιασμό οστών των 12 άδικα σκοτωμένων του χωριού Ελιά, που δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει η επιστημονική έρευνα. Απλώνει το χέρι της η Χαρίτα. Στο ένα οι σημαίες από το στρατιωτικό άγημα και στο άλλο το δάφνινο στεφάνι. Κάπου εδώ και ο επίλογος του βιβλίου, που θα έχει συνέχεια σε ένα άλλο επίπεδο καταγραφής. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και ο δρόμος εξακολουθεί να είναι ανηφορικός και δύσβατος. Πολύτιμες ψηφίδες για μια τραγική περίοδο της ιστορίας του τόπου μας καταγράφονται στις 460 σελίδες του βιβλίου της Ευρυδίκης Περικλέως Παπαδοπούλου. Μια ξεχωριστή κατάθεση ψυχής που χρειάστηκε πολύ σκόπος και πόνος για να αποτυπωθεί στο χαρτί. Συγχαίρουμε την αγαπητή μας κυρία Περικλέως για τη νέα της πνευματική δημιουργία με την ευχή να συνεχίσει το πλήσιο συγγραφικό της έργο. Αντλούμε από την ανάγνωση του βιβλίου δύναμη και πίστη για καλύτερες μέρες, με την ευχή να πλημμυρίσει η σκέψη και ο λογισμός μας με νέα χρώματα αισιοδοξίας που θα προσδεθούν στο υπέρλαμπρο φως της ελευθερίας του τόπου μας που περιμένουμε. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο δήμαρχος Καραβά, του σκλαβωμένου Καραβά, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, χθες βράδυ στην εκδήλωση που δεν ήταν απλή βιβλιοπαρουσίαση, ήταν κάτι πολύ περισσότερο για την Χαρίτα την Μάντολες. Την περασμένη Τετάρτη ήταν μια σημαντικότατη εκδήλωση, έχουμε ξανά αναφερθεί από αυτή την εκπομπή, στην παρουσίαση του βιβλίου της Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου με τον τίτλο «Ως αληθώς, η ζωή της Χαρίτας Μάντολες», σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου, εδώ στην περιοχή του Μετοχίου Κύκου, την περασμένη Τετάρτη, 6 Μαΐου. Και μάθαμε αύριο, Τετάρτη,
θα είναι η παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα, στο σπίτι της Κύπρου. Στην εκδήλωση στην Λευκωσία, θυμάστε, είχαμε μεταδώσει και αποσπάσματα ομιλιών. Είχε έρθει από την Αθήνα ειδικά για αυτόν τον λόγο ο Υφυπουργός Επικρατείας της Κυβέρνησης της Ελλάδος, ο κύριος Τέρενς Κουίκ. Μίλησε στην εκδήλωση, μίλησε ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κώστας Καδής, μίλησε ο Πανιερότατος Μητροπολίτης της Σκλαβωμένης Κερίνιας, ο Χρυσόστομος, μίλησε ο Δήμαρχος Καραβά, του Σκλαβωμένου Καραβά, ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου, ο Γραμματέας του Σωματείου Αδούλωτη Κερίνια, ο Γιαννάκης ο Σεκέρσαβας, μίλησαν για το βιβλίο ο Πέτρος ο Απολιβίου, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, καθηγητής της γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κωνσταντίνος ο Κασίνης, καθηγητής μεταβυζαντινής και νεότερης ελληνικής φιλολογίας επίσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και υπήρξε και μία συγκλονιστική αντιφώνηση από την ίδια την Χαρίτα, την Μάντολες. Θα σας μεταδώσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, την ηχογράφηση από την ομιλία που έκανε η Χαρίτα η Μάντολες την περασμένη Τετάρτη στην παρουσίαση του βιβλίου «Ως αληθώς» της Ευρυδίκης Περικλέως Παπαδοπούλου. Χριστός Ανέστη, αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, αγαπημένη μου Υφυπουργέ και φίλε της Ελλάδος, πρέσβη της Ελλάδος, Υπουργέ Παιδείας που άνοιξες τις αγκάλες σου, τα νεαρότερα, γέροντες, ο πνευματικός μου πατέρας, καλώς ήρθατε όλοι εδώ. Έχω συγκίνηση πολύ γιατί η αγάπη σας σήμερα είσαστε όλοι εδώ. Καλώς ήρθατε, καθηγητές από την Ελλάδα, ο κύριος Κασίνης, ο κύριος Κρελαπάκης και ο κύριος Πολυβίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον κόπο που κάνατε να έρθετε εδώ. Είμαι πολύ συγκινημένη που είδα σήμερα τις οικογένειες, τις αγαπημένες οικογένειες που ζήσαμε μαζί εκείνη την αποφράδα μέρα της 21ης Ιουλίου, εκείνο το φρικιαστικό έγκλημα που έκανα μπροστά μας οι βάρβαροι, αυτούς που έφερε η θάλασσα της Κερίνιας μας. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί είσαστε σήμερα όλοι εδώ και έχουμε ενάξιο δήμαρχον της Κερίνιας και αδούλο την Κερίνια, ο Μητροπολίτης της Κερίνιας μας, που στέκονται δίπλα μας. Δίπλα μας πραγματικά. Αυτοί οι άνθρωποι να αγωνίζονται για την Κερίνια και για ολόκληρη την Κύπρο μας. Που πολύ τους ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια πραγματικά να πω. Αγαπημένες μου φίλες του οδοφράγματος, αγαπημένες μου φίλες μυροφόρα μου, αγαπημένες μου αντρικού αγγελική, όλες σας ευχαριστώ που είσαστε σήμερα. Συγχωράτε με που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να μιλήσω για όλες εσάς. Ευχαριστώ τις αδερφές μου, τις αγαπημένες μου αδερφές, τα αδέρφια μου όλα. Αλλά αυτές που πόνεσαν μαζί μου πολύ, την αγαπημένη μου αδερφή Γιαννούλα, η μεγαλύτερη αδερφή μου, που αυτή στάθηκε μάνα στο σπίτι μας να μας μεγαλώσει και όλες μαζί ενωμένες στα μικρότερα παιδιά.
αλλά πολύ λυπούμε σήμερα που απουσιάζει η μικρότερη αδερφή μου, γιατί από τότε αυτή δεν μπορεί να βρεθεί σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Έχει από τότε με την καρδιά της πρόβλημα και δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Αυτή είναι ο αφανής ήρωας, όπως και άλλες μάνες και άλλες γυναίκες που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι με αυτόν τον πόνο και αυτόν τον καημό. Γιατί όπως γνωρίζετε δεν είναι λίγοι. Είναι 1.619 αγνοούμενοι μας που τώρα βρέθονται λείψανα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ανάμεσα σε αυτούς είναι οι 83 Ελλαδίτες αδερφοί μας που αγνοούνται. Είναι οι 117 γυναίκες που αγνοούνται. Είναι τα 27 παιδιά κάτω των 14 χρονών. Αυτοί όλοι περιμένουν εμάς να τους ελευθερώσουμε. Δεν γίνεται αυτούς που πήρα στα χέρια τους οι Τούρκοι ζωντανούς, τους έγραψε ο Ερυθρός Σταυρός, στείλαν μηνύματα με τον Μπαϊράκ, γραφτήκα στον Ερυθρό Σταυρό και δεν φάνηκαν ακόμη. Πρέπει όλοι εμείς να αγωνιστούμε για αυτούς. Χάθηκαν για μας, για τον τόπο μας. Να μην κρατήσω άλλο, γιατί τόσα πολλά έχω μέσα μας και τόσο θυμόν έχω μέσα μου με αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, που πρέπει να κρατηθούμε γερά. Και χαίρομαι σήμερα σε αυτήν τη συγκέντρωση. Όλοι μαζί με μια γροθιά να αγωνιστούμε για να επελευθερώσουμε τον τόπο μας. Θέλουμε να απελευθέρωση. Δεν θέλουμε να επανόρθωση του τόπου μας. Θέλουμε την Κύπρο μας ελεύθερη. Να μπορούμε να περπατούμε σε ολόκληρη την Κύπρο. Ελεύθερα. Να το διεκδικήσουμε. Γιατί να φύγουν τα ξένα στρατεύματα. Να φύγουν οι έπικοι. Να μείνουμε Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να ζήσουμε μαζί. Ο καθένας στο χωριό του και το σπίτι του. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτές τις λύσεις που λένε. Η ζωνική ομοσπονδία, συνομοσπονδία, αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Να μας τα ξεκαθαρίσει. Και θέλω να πάει το μήνυμα στην κυβέρνηση να μου πει, εγώ θα μπορώ να πάω στο σπίτι μου, να κατοικήσω. Θα μπορώ να ψηφίζω και να ψηφίζομαι. Θα υπάρχει κανένας χέρι, νομίζετε εσείς, να υπογράψει να μην πάω εγώ στο σπίτι μου. Και αυτά παρακαλώ το και τον υφυπουργό μας να τα πάρει στην ελληνική κυβέρνηση. Εμείς είμαστε εδώ, εμείς θα αγωνιζόμαστε, θα διεκδικούμε τον τόπο μας, την Κύπρο μας, την Γερίνια μας. Δεν γίνεται να σταματήσουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί, και για τους δύο το λέω, ότι όταν διεκδικούμε, κερδίζουμε. Εσείς το γνωρίζετε, το γράφει το βιβλίο και το έχετε ακούσει όλοι. Εγώ διεκδίκησα το γιο μου. Τον άντρα μου τον σκότωσαν οι Τούρκοι, έπεσε κάτω. Δεν με αφήνα να γύψω πάνω του, να δω αν ήταν νεκρός ή ζωντανός. Το μωρό μου όμως ήταν εδώ στο σβέρκο του, ήταν πληγωμένο, τρέχανε αίματα. Τα ματάκια του τα ούρλιασε, φώναζε μπαμ 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 μου, κοιτούσε γύρω γύρω, ακουδούσε, δεν με πατούσε. Και οι Τούρκοι δεν με αφήναν να αγγίξω πάνω του, έσπρωνα. Μακριά να φύγω. Εγώ επέμενα, θέλω το γιο μου, θέλω το μωρό μου, το μωρό μου. Οι Τούρκοι με έσπρωχναν πίσω. Κουράστηκε ο Τούρκος να με ακούει, να επιμένω. Και τότε μου έπιασε το μωρό μου με το χεράκι και μου το πέταξε μακριά μέσα στα αγκάθια. Το διεκδίκησα και το πήρα. Αν δεν το διεκδικούσα, θα ήταν αγνοούμενος ο γιος μου τώρα. Γι' αυτό λέω, πρέπει να διεκδικούμε και πρέπει να βγούμε έξω να φωνάξουμε. Να αφήσουμε την πολυθρόνα και τον κάνατε. Να βγούμε έξω, στους δρόμους, εκεί στο προεδρικό να πάμε. Να φωνάξουμε στον πρόεδρο. Εμείς θέλουμε δίκαια λύση.
Θέλουμε δίκαια λύση, απελευθέρωση του τόπου μας. Οι ρίζες μου εμένα είναι εκεί, στην Ελιά, στον Καραβά, στην Όρκα. Ευχαριστώ την Λεμεσό που με φιλοξενεί εκεί στο συνοικισμό. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, 41 χρόνια τώρα που με φιλοξενούν. Δεν μπορώ όμως να ριζώσω εκεί, γιατί οι ρίζες μου είναι στην Ελιά. Και κάτι τελευταίο. Αλλά και σκάτω, πώς το λένε, ξέρετε εγώ, δεν είναι μαθωμένη και δεν ξέρω. Την αγαπημένη μου Ευρυδίκη, τη φίλη μου, την κομικρήν ηλικία, που την γνώρισα την Κερίνια. Την αγαπημένη μου που 5 χρόνια τώρα είναι πάντα με δάκρυα στα μάτια να μιλώ τον πόνο μου και αυτή αμέσως να το παίρνει και να το κάνει το μυθιστόρημα. Εγώ την ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει συγκλονίσει και με συγκινήσει 5 χρόνια να κάθεται και να γράφει. Αλλά πολύ ευχαριστώ και το Στάθη, τον αγαπημένο Στάθη σύζυγό της, που στάθηκε δίπλα της και τα παιδιά της με τον πόνο των δικών του που τον μετάφερα στο δικό του το σπίτι. Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι κάθε επιτυχία και ό,τι οτιδήποτε στη ζωή του να το πετύχουν. Ευχαριστώ και τα παιδιά μου και το Γιάννη μου και την Ειρήνη μου που με αντέχουνε, γιατί βλέπετε έχω πείσμα και αγωνιστικότητα και έτσι μάθουμε και αγωνίζουμε και με αυτά τα παιδιά. Να με συγχωρέσω που πάντα έχω αυτό το τρόπο απέναντι τους. Τα αγαπώ όλους, τα πονώ και γι' αυτό είμαι έτσι μπροστά τους και κοντά τους. Ευχαριστώ. Και καλό εδώ να της αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου Ευρυδίκη που έχεις γράψει αυτό το βιβλίο ως αληθός. Θέλω να σου προσφέρω αυτήν την εικόνα. Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος μας προστάτευσε, εμάς τις γυναίκες, γυναίκες μου αγαπημένες, που είσαστε σήμερα εδώ, γονατιστές, που τον παρακαλούσαμε να μας βοηθήσει, να μας γλιτώσει. Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, αυτόν τον δίνω, τον χαρίζω στην Ευρυδίκη, που τη φώτισε να γράψει αυτό το βιβλίο.